Ας γίνει και αυτή η εωθινή ομιλία. Καταψηφίζουμε βέβαια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από αυτό. Την καταψηφίζουμε και εδώ στη Βουλή και για το δίσωσμο σκοτεινό σκάνδαλο των υποκλοπών και για όλα τα αντιλαϊκά της έργα, όπως σταθερά και αταλάντευτα καταψηφίζαμε και όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες με την πολιτική τους, για τα κέρδη των λίγων, πάντα, ρήμαζαν διαδοχικά η μία μετά την άλλη, συστηματικά τη ζωή του λαού μας. Και βεβαίως, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια να τις καταψηφίζουμε. Ο λαός μας όμως γνωρίζει ότι η μομφή, η αντίθεση του ΚΚΕ σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι διαρκής, καθημερινή και εκδηλώνεται όχι μονάχα στη Βουλή, αλλά παντού. Στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά όπου ζει, μορφώνεται και δουλεύει η νεολαία. Αλίμονο αν στο ΚΚΕ περιμέναμε το ΣΥΡΙΖΑ και τη σημερινή πρόταση μομφής του. Είμαστε μπροστά και οργανώνουμε τη λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση από την πρώτη στιγμή, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, από τότε που η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση εδώ έξω, στο Σύνταγμα, το 2020, έγινε μια παγκόσμια εικόνα και έδωσε κουράγιο και δύναμη στους εργαζόμενους όλου του κόσμου, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζουμε, λούφαζε, πότε πετώντας κάτι ψευτομαγκές του στυλ «θα λογαριαστούμε μετά» και πότε προτείνοντας στη Νέα Δημοκρατία κοινό Υπουργό Υγείας και βέβαια συνέχιζε να ψηφίζει εδώ στη Βουλή μαζί με το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον τα μισά και παραπάνω νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η μομφή που δίνει το ΚΚΕ δεν είναι ποτέ ούτε κοντόθωρη, ούτε και μονόπλευρη, αλλά πλήρης και ουσιαστική. Πιάνει όλη την αντιλαϊκή εικόνα. Μέμφεται δηλαδή όλους τους υπηρέτες της αντιλαϊκής πολιτικής και δεν εξαιρεί τίποτα και κανέναν. Ούτε αυτόν, όπως η Νέα Δημοκρατία που τώρα κρατάει το τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά ούτε και τους άλλους, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που προηγούμενα από τη θέση της κυβέρνησης, αλλά και τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, στηρίζουν τα πιο κρίσιμα βάθρα και την ουσία αυτής της πολιτικής. Αυτό φαίνεται ακόμα και εδώ, στις υποκλοπές δηλαδή, όπου σηκώνεται μεταξύ σας τόσο κουρνιαχτό. Εσείς δεν είστε όλοι σας που στο όνομα της λεγόμενης εθνικής ασφάλειας, που την κάνετε λάστιχο, ασπάζεστε το επικίνδυνο δόγμα του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων για να στηρίζετε με κάθε τρόπο το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Δικό σας έργο, ολονών σας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, δεν είναι όλο αυτό το πολυπλόκαμο, το αντιδραστικό θεσμικό πλέγμα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, αλλά και της συγκάλυψης. Πέρσι δεν ήσασταν εσείς όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που εδώ μέσα, εδώ στη Βουλή, σηκώνατε το χέρι σας και ψηφίζατε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 821 του 2021, κάνοντάς τον νόμο του ελληνικού κράτους. Ένα νόμο με τον οποίο μπορούν πια νόμιμα να αλωνίζουν τα κατασκοπευτικά λογισμικά στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση απλώς κάποιους τυπικούς κανόνες και ορισμένες σχετικές άδειες. Και ξέρετε κάτι, πολλοί πια το βλέπουν αυτό. Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν τη συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα, στα βασικά αυτού του σάπιου συστήματος. Τα μεγάλα και τα βασικά που καθορίζουν βέβαια και τα μικρά και τα δευτερεύοντα. Το καταλαβαίνουν ήδη πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι αν και με πολυετείς σπουδές και άλλη τόση βέβαια σκληρή δουλειά,
υποβιβάζονται με ένα παράδεκτο προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης σε αποφύτους λυκείου, λέει. Η Νέα Δημοκρατία όμως εδώ βρήκε και τα κάνει. Βρήκε που λέτε το έδαφος έτοιμο να την περιμένει, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έριξε μπόλικο νερό στο μήλο της διαφοροποίησης των πτυχίων των καλλιτεχνών. Άλλα πτυχία πριν και άλλα μετά το 2003. Άρα, καλλιτέχνες εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, πολλών κατηγοριών. Κι έτσι, με το έδαφος έτοιμο από το ΣΥΡΙΖΑ να την περιμένει, η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Δημιουργεί πτυχία διαβαθμισμένα, δηλαδή υποβαθμισμένα, πτυχία πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών, ώστε ο κάθε εργοδότης να μπορεί να επιλέγει από μια μεγάλη γκάμα και να αγοράζει εκείνο το πτυχίο και εκείνο τον εργαζόμενο που θέλει, τσαλαπατώντας βέβαια κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης και διεκδίκησης. Η συμπόρευση αυτή, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλων των αστικών κομμάτων, για να λέμε τα πράγματα ολοκληρωμένα, φανερώνεται και στην παιδεία. Όχι μονάχα στο περιεχόμενό της, δηλαδή στο τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και στους όρους με τους οποίους παρέχεται αυτή. Όχι μόνο στους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που κάθε χρόνο κινούν από όλες τις γωνιές και για όλες τις γωνιές της χώρας και στο σύστημα επιλογής τους, αυτό το σύστημα που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει σήμερα πιστά η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο στα εξουθενωμένα από τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση σχολεία που τα οθείται στην αγκαλιά διαφόρων χορηγών και στις τσέπες των γονιών βέβαια, αλλά και στην περιβόητη αξιολόγηση. Αυτό το πολύτιμο εργαλείο για τη μετατροπή των σχολείων σε επιχειρήσεις, σε μαγαζιά. Μια αξιολόγηση για την κουλτούρα της οποίας τόσο πολύ μόχθησε για να εμπεδωθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και να σημαίνει τη γενικευμένη εφαρμογή της, ξεκινώντας την εκβιαστικά από τους νεοδιόριστους. Η μορφή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση δεν είναι μόνο για τις υποκλοπές, είναι και για όλα τα παραπάνω, είναι για όλα όσα βασανίζουν το λαό μας, σαν τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεργία. Και αυτή η μορφή, ξέρετε, δεν θα δοθεί μονάχα εδώ, στη Βουλή. Η πραγματική μορφή, η μορφή του λαού θα δοθεί, μπορεί και πρέπει να δοθεί και με τον αγώνα του, αλλά και με την ψήφο του, με ένα δυνατό ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.